το ανέκδοτο που θα στηθεί τις επόμενες μέρες, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Ανέκδοτο, σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης θα είναι. Να γίνει η παρέλαση ή να μην γίνει η παρέλαση. Γιατί έχουμε όχι και την μόνο πρέπει να γίνει η παρέλαση. Ναι. Όχι μόνο πρέπει να γίνει η παρέλαση. Πρέπει να είναι και η πιο λαμπρή όλων των εποχών. Και η πιο λαμπρή, λέτε εσείς. Πάμε να δούμε τι λέει η κυρία Αναγνωστοπούλου. Και όχι μόνο η κυρία Αναγνωστοπούλου, αλλά και πολλοί άλλοι στην αντιπολίτευση. Για πάμε. Επειδή μιλάμε για τις διαδηλώσεις, για τις βαφτίσεις, σε 10 μέρες από τώρα, ούτε καν, έχουμε 25 Μαρτίου. Συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Περιμένουμε και κάποιους υψηλούς προσκεκλημένους για αυτή την περίφημη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θα περιμένατε από την κυβέρνηση, εφόσον μιλάμε για τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε σήμερα, χτες, αύριο ενδεχομένως, να επανεξετάσει αυτή την θέση της. Από τη μια, είναι ένα θέμα διπλωματικό, θα έρθει ο πρίγκιπας της Ουαλίας, το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας κλπ. Απ' την άλλη, δεν γίνεται, θα μπορούσε να πει κανείς, να σε ενοχλούν οι διαδηλώσεις, αλλά να μην σε ενοχλούν οι παρελάσεις και τα ταρατατζούμ. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε, κύριε Μελιγκόνη. Έχει μετρήσει η κυβέρνηση τι σημαίνει μία τέτοια παρέλαση με αυτή την κατάσταση της χώρας. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικά τα 200. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μετρήσουμε, σύμφωνα με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Προμηθέας Κάφκασος. Ή η μορφή. Τίποτα άλλο. Το υπόλοιπο να σας παραπέμπω στην ιστορία. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει παρέλαση 100%. Και μάλιστα είμαι σίγουρος ναι, ότι το έχουν σκεφτεί και θα το πράξουν πάνω από τον Αττικό ουρανό να πετάξουν ραφάλ προς τιμή του Γάλλου Πρέδρου. Μάλιστα. Δίνεται και ένα επιπλέον στοιχείο τώρα για την παρέλαση. Δηλαδή, γίνονται 200 χρόνια. Mm-hmm. Είναι οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες βοήθησαν. Το Ρώσο τον κάνανε πέρα. Ουστ. Ναι. Έτσι, με τον γνωστό τρόπο. Για μην τζαντήσουμε κάποιον άλλον, ο οποίος τότε ήταν απόντας εκ των πραγμάτων. Για ποιον αναφέρεται ήταν απόντας? Ο Αμερικάνος. Όχι, την Αμερική λέτε. Ναι, το παράγοντα της Αμερικής. Είναι η Αμερική. Τι να μην είσαι στην Αμερική. Ξέρεις πότε κατήργησε τη δουλεία των μαύρων η τελευταία πολιτεία της Αμερικής? Για πες μου, ρίξε χρόνια. Ξεκίνησαν οι πρώτες χώρες από το 1800. Πότε? Το 1995 η Αλαμπάμπα, εχθές δηλαδή. Όταν η Πατουλίδου έπαιρνε το χρυσό, αυτοί είχαν ακόμα δουλεία στην Αλαμπάμπα. Και μου λέει για κράτος έρνω. Τέλος πάντων, πρέπει να γίνει η παρέλαση. Να γίνει. Όχι μαθητική φυσικά και μπράβο που τη στομάσαι, δηλαδή, δεν χρειάζεται. Ναι. Να γίνει, να έχει όλα τα οπλικά συστήματα για να δείξουμε ότι δεν είμαστε εδώ, πώς το λένε, ναι, κλεφτοκοτάδες. Μάλιστα. Ναι, αλλά πάλι δεν θα ξεκινήσει η συζήτηση για τα πανηγύρια και η παρέλαση και... Για πανηγύρια, δεν θα έχει κόσμο. Τα ρατζατζούμ σου σας λέει δεν θα έχει ο κόσμο, δεν θα έχει κόσμο. Δεν θα έχει κόσμο. Θα είναι παρέλαση. Κάποιοι θα βγουν στον δρόμο, κάποιοι θα δουλέψουν, κάποιοι θα πάνε. Σου είπε, θα είναι τηλεοπτική η παρέλαση, το πει η κυβέρνηση. Να γίνει η παρέλαση για εσάς, με τα επίσημα πρόσωπα και στην Εθνική Πινακοθήκη. Με ωραίο να τρόπο. Να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την Ελλάδα. Μάλιστα. Έτσι. Σαν σήμερα βεβαίως, για να το συνδυάσουμε την παρέλαση, έχετε επιλέξει και ένα θέμα από το 1821. Καλάβρητα. Σαν και σήμερα ξεκίνησε. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στην ιστορία. Ξεκίνησε σήμερα στα Καλάβρητα. Ναι. Με τον Χαραλάμπη και τον... και τους, τα αδέρφια Πετιμεζά και την ίδια ώρα στην άλλη άκρη της Πελοποννήσου, ναι, ο Πετρόμπης ξεκινούσε την Επανάσταση. Η επίσημη μέρα ενάξης Επαναστάσεως είναι σήμερα 17. Αλλά είπαμε το πήγαμε 25 που ήταν και το μπουκάρισμα στην Καλαμάτα και λόγω του Ευαγγελισμού. Μάλιστα.
1821 σαν σήμερα. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, έτσι να μπαίνουμε λίγο στα γεγονότα των ημερών και να επιστρέψουμε ζητώντας το σχόλιο σας για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που γίνονται από την Επιτροπή που έχει δημιουργηθεί με την κυρία Αγγελοπούλου. Για πάμε. Σε καμιά άλλη χώρα δεν μπόρεσαν να κτίσουν ένα Παρθενώνα. Καμιά άλλη χώρα δεν μπόρεσε να βγάλει τόσο μεγάλους συγγραφείς όπως η δική μας, με τον Όμηρο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, τον Αριστοφάνη. Σε καμιά άλλη χώρα δεν γεννήθηκε ένας τόσο μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητος όπως ο Ιπποκράτης. Σε καμιά άλλη χώρα δεν γεννήθηκε ένας ένδοξος στρατιλάτης όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. Εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι για τη φίλη μας. Ήρθε η μεγάλη ώρα για την ανάσταση του γένους. Οι Έλληνες για τους Έλληνες. Όλοι στον αγώνα. Μόνο έτσι θα δούμε κάποτε μια άσπρη μέρα σε αυτό το δύστυχο τόπο. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Όσοι από εσάς θέλετε να πάρετε όπλα, να βγείτε δεξιά. Βλέπω με περηφάνεια ότι θέλουν να πάρουν ντουφέκι νίκ και γέροντες. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται μέχρι τις ώρες να γίνει. Το γεγονός όμως με γεμίζει συγκίνηση και υπερηφάνεια για την πατρίδα μας και για τη φυλή μας. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Οι Έλληνες εδώ και κάμποσα χρόνια αγωνιζόμαστε για να γίνει πάλι ελεύθερη η πατρίδα μας. Να ζήσουμε περήφανοι όπως μας αξίζει. Για να πηγαίνετε εσείς τα Ελληνόπουλα σε ωραία και μεγάλα σχολεία, να μαθαίνετε γράμματα ελεύθερα και όχι όπως τώρα κρυφά με το φόβο του κατακτητή. Μάλιστα. Δεν θα στείλετε το δικό σας μήνυμα με όλα αυτά που ακούστηκαν? Κοίταξε, να ήταν 21. Για άλλο να πει κανείς. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό. Βέβαια. Σου λέγε κάποιος, κοίταξε τι θέλεις. 1821, 1921 ή 2021. Μάλιστα, η επιλογή δίνεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Δοξασμένα να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή να περνά ο καβαλάρης στο πλάτι ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πει να κράσει. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόταν ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21, να έρθει μια βραδιά. Λοιπόν, 1821 και θα σας πω. Πριν για τον Πεντρόπη, η Μαυρομιχάλη. Ναι. Πρώτος. Καλά, νομίζω για τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να αφιερώνουμε ένα πρώτος. Κομμάτι. Πρώτος. Ξεκίνησε. Ναι. Σήμερα. Ξεκίνησε την Επανάσταση. Και γι' αυτό του είχε απέραντη ευγνωμοσύνη ο Κολοκοτρώνης. Απέραντη. Απέραντη. Mm-hmm. Και φέρνουμε τον εθνικό μας κυβερνήτη και το πράγμα, πρώτο πράγμα που κάνει, τον κλείνει μέσα φυλακή. Πώς συνδυάζεται τα καλά με τα αρνητικά? Μα αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνω, είναι Σοφία. Είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να στηριζόμαστε. Μα είναι τον σήμερα. Πήρε και ξεκίνησε και είμαστε ελεύθεροι. Πρώτος, τον πήρε στην πλάτη. Και διαβάζω τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη και βλέπω ότι πάνω από όλου έχει τον Πεντρόπη. Λέει, για κάτσε, κάτι εδώ γίνεται. Και τον έχει κλείσει μέσα. Και πήγε ο γιος του και ο γιος έκανε το έγκλημα. Ναι.
κάποια πράγματα, εντάξει, έχουν τη δικιά τους βαρύτητα.